Είστε καλά. Καλή σας ώρα. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Με τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων του εκκλησιαστικού μας σταθμού 4Ε, βρισκόμαστε απόψε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, από όπου θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση πρώτο Θεός τον αρχιερατικό κατανεκτικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Θα ακολουθήσει επικοδομητική ομιλία από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Πατέρα Εφραίμ. Του Βασιλείου ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέρινο, στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδεία εις τον τόπον, ο θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλλων πηγάς εν φάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών.
Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπεραιών αυτού, από καρπού των έργων σου κορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσιν και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, κορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουσι του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφύγη της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετονή ξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεοβρόσιν αυτής, ανέτεινε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάων και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως τον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προς επροσδοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτόν εις εύκαιρο, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού εθου σκότος και γενετονίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυγκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου. Κυρία ελέησον. Τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμεν. Κυρία ελέησον. Πέρ του πατρός ημών Εφραίμιερο μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Φέρ του
ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκέκραξα προς εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξα προς εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως. Στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Ήθελον δάκρυση εξαλείψε των αιμών πτεσμάτων, Κύριε, των χειρογραφών και το υπόλοιπον τη ζωή μου, δια μετανοίας ευαρεστήσες άλλο εχθρός απατάμε και πολεμή την ψυχή μου. Κύριε, πριν εις τέλος,
πόλωμε, σώσον με. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδώσμι, της χυλαζόμενος και προστρέκτον, κολλημένη τούτος διασώζεται. Σασί Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, πλήνον με της δάκρυς ημί σωτήρ, ότι προερήπομε εν πολλές αμαρτίες, διό και προσπίπτωση ημαρτών ελέησον με ο Θεός. Γεννηθήτωτα όντα σου προσέχοντα εις τη φωνή της δεήσεως, παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασία η λασμός εστί. Μεγίστης εν καιρό πίστη, επιδείξομεθα της εγκρατείας πόνης, όπως μεγίστης δόξης επιτύχομεν ελέη του μεγάλου Θεού και Βασιλέως, απολυτρούμενη της φλόγος της γέννης. Ένε και του ονοματός σου υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήρθησε η ψυχή μου επί των Κύριων. Των χρόνων της νηστείας νύλη υπερμεσάσαντες αρχήλεν Θεού δόξης, σαφώς επιδείξομεθα και εις τέλος εν αρέτου πολιτείας θα σε θερμός.
της πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των κυρίων υπέρ μεσά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
δόξον Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι. Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει. Oh.
Θεοτέτος αν πτωχή και φρανθήτως αν. Χριστό ημών αδελφότητο.
και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαια η. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρώσομαι την εσπερινήν δέσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Ασκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο των αμπελών αφητεύσας και τους εργάτας καλέσας, εγγύς υπάρχει σωτήρ. Δεύτεοι της νηστείας αγωνιστέ, μισθόν απολαύσομεν. Ότι πλούσιος υπάρχει, οδοτήρ και ελεήμων. Μικρόν εργασάμενη, κομισόμεθα το της ψυχής έλεος. Ληστές λογισμής περιπεσών ο Αδάμ, εκλάπη το νουν τραυματιστή στην ψυχή και έκει το γυμνός αντιλήψεως. Ούτε ιερεύς ο πρωτουνόμου προσέσχεν αυτό, ούτε λεβίτης μετανόμων επίδεν αυτόν. Ημί σύ ο παραγενόμενος Θεός, ούκ εξ Σαμαρίας, αλεκ της Θεοτόκου, Κύριε δόξαση. Love.
Χριστής την ψυχή και κοιτογύμνος αντιλήψεων σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Yeah.
ελέησον, Κύριε 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 ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου, Δέσποτα Άγιε, ευλογησό. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επουράνιε Βασιλεύ, τους πιστούς ημών βασιλείς στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη κράτηνον, την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μητροπόλην ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξε, ημάς δε εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Αγίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, Πνεύμα δεξιοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε εμι το σόδουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε εμι το οράν τα αιμαπτέσματα, κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα αιμαπτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων νερών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Αντύπα επισκόπου Περγάμου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς, ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Oh, God.
καθίστε. Το καράβι, αδελφοί μου, το πνευματικό καράβι που κίνησε το μεγάλο ταξίδι την καθαρά Δευτέρα, οδεύει προς το τέλος, προς την εκπλήρωση του στόχου, του σκοπού, που δεν είναι άλλος ο στόχος και ο σκοπός από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου και την ένδοξη Ανάστασή Του. Μέσα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι στιβαγμένοι. Είμαστε στιβαγμένοι για να μετάσχουμε κι εμείς σε αυτό το όμορφο ταξίδι που μας προτείνει η Εκκλησία και να αποκομίσουμε τις χάριτες και τα ελέη του Θεού που δίδονται άφθονα στους ταξιδιώτες, οι οποίοι παράλληλα είναι και παλεστές και αγωνιστές. Πότε ήταν η ημέρα που ράθυμα ίσως κινήσαμε για αυτό το ταξίδι, η μέρα της Καθαράς Δευτέρας? Πότε φτάσαμε στην πρώτη εβδομάδα των νηστείων και πότε μεσήσαμε την νηστεία και το ταξίδι? Και να που σήμερα ήδη βρισκόμαστε στην έναρξη της πέμπτης εβδομάδος των νηστείων και στην ολοκλήρωση της τετάρτης εβδομάδος. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί μου, που επιτρέπει να ζούμε όλοι αυτές τις ευλογημένες πνευματικές εμπειρίες, να εισερχόμαστε στο πνευματικό στάδιο των αρετών, στο όμορφο και δύσκολο συνάμα αυτό ταξίδι, για να μπορούμε και πάλι να ανανεώνουμε τις αποφάσεις μας τις πνευματικές για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε αυτό το δικό μας ταξίδι, στο ταξίδι της Ιεράς μας Μητροπόλεως, προσκαλέσαμε ως συμμάχους μας πνευματικούς και δασκάλους μας ιερούς, άνδρες κυρίως αγιορείτες, άνδρες πεφωτισμένους, όριμους στον πνευματικό αγώνα, με δυνατές πνευματικές εμπειρίες, εμπείρους στις μάχες, ιατρούς που μπορούν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος να θεραπεύουν τις πληγές και να ανανεώνουν τις αποφάσεις. Σήμερα ένας τέτοιος ιατρός βρίσκεται κοντά μας, ένας σκληρός αγωνιστής του πνευματικού αγώνος, ένας εμπνευστής πολλών ψυχών που βοθούν τη σωτηρία. Είναι ο γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, ο κοινοβιάρχης, ο άνθρωπος του ελέους και της αγάπης, της συγχωρητικότητος, της ελεημοσύνης, της ανεξικακίας, ο άνθρωπος που σήκωνε και σηκώνει τον βαρύ σταυρό του αγόγγιστα, που κάθε ημέρα με την ζωή του και όχι με τους λόγους του μας διδάσκει την ταπείνωση, την άρση του Σταυρού, αλλά και την εμπειρία της Αναστάσεως. Και είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι έχουμε ανάγκη από τέτοια πρότυπα, από ανθρώπους, από αγωνιστές, από ιερούς άνδρας, που όχι μόνο να μας διδάσκουν με το στόμα, αλλά κυρίως να μας εμπνέουν με τα έργα τους, με τα έργα της μετανοίας και της χάριτος. Από τέτοιους άνδρες έχουμε ανάγκη. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, τον πατέρα Εφραίμ, να έλθει προς ενίσχυσήν μας, προς ενδυνάμωσήν μας. Γνωρίζουμε ότι αγαπά πολύ την Μητρόπολη μας. Άλλωστε φαίνεται αυτό πολύ συχνά, η αγάπη του για την Μητρόπολη μας, με τις δωρεές τις οποίες κάνει στο ζήτημα της φιλανθρωπίας. Σας το έχω πει και άλλες φορές, το λέγω και πάλι. Ο γέροντας Εφραίμ και η Μονή Βατοπεδίου αυτή τη στιγμή στηρίζουνε
στο θέμα της φιλανθρωπίας, όχι μόνο την Μητρόπολη μας, αλλά και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλες σχεδόν τις Μητροπόλεις της Ελληνικής Επικράτειας. Και το κάνουν αθόρυβα και ταπεινά, γιατί γνωρίζουν ότι προσφέρουνε στον αδελφό τον ελάχιστο. Όμως εμείς ου κρύπτομεν την ευεργεσία, είναι αδύνατον να μην ευχαριστήσουμε ευνομόνως τόσο τον Γέροντα όσο και την Ιερά Μονή για όλα αυτά που μας προσφέρει και που συνεχίζει παρόλες τις δυσκολίες που συναντούν να μας προσφέρουν. Σήμερα λοιπόν υποδεχόμαστε για μία ακόμα φορά τον Γέροντα Εφραίμ στην Μητρόπολη μας με αισθήματα χαράς, τιμής, αγάπης αλλά και ευγνωμοσύνης. Γνωρίζει πολύ καλά ο Γέροντας Εφραίμ ότι όλοι οι καλαμαριώτες τον περιμέναμε με αγωνία και με λαχτάρα, διότι πάντοτε ο λόγος του, λόγος γνήσιος, αληθινός, αγιογραφικός και πατερικός, πάντοτε μας οικοδομεί και φεύγοντας από κοντά μας, αφήνει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος να έχει κυριολεκτικά μεθύσει τις καρδιές μας. Γι' αυτό, Άγιε Καθηγούμενε, πάλιν και πολλάκι σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε διότι είστε αυτός που είστε. Σας ευχαριστούμε διότι αγαπάτε την Μητροπολή μας. Σας ευχαριστούμε διότι πονάτε τους πονεμένους. Σας ευχαριστούμε διότι προσεύχεστε για αυτούς που δεν προσεύχονται. Σας ευχαριστούμε που κλαίτε για αυτούς που δεν κλαίνε. Σας ευχαριστούμε διότι αγωνίζεστε για αυτούς που δεν αγωνίζονται. Σας ευχαριστούμε που εκεί στο Άγιον Όρος είστε λαμπάδα αναμένη για όλους εμάς μπροστά στις 7 θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τις οποίες έχει στολιστεί η πίμνη του βατοπεδίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και εμείς έχουμε ελπίδα σταθερή και βέβαιη, διότι έχουμε πατέρες και ιερούς άνδρες που συντροφεύουν στον ταξίδι όχι μόνο της Μεγάλης της Σαρακοστής όλους μας, αλλά στο ταξίδι του πνευματικού αγώνος, του βίου ολάκερου, στο ταξίδι που κατάληξή του είναι η αγκαλιά του Θεού μετά την φυγή μας από αυτόν τον κόσμο. Ο Γέροντας σήμερα θα μας ομιλήσει με θέμα «Η άσκηση ως μέτρο της εν Χριστώ τελειότητος», ως μέσο της εν Χριστώ τελειότητος. Είναι ο λόγος του εμπειρικός, τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος, κοντά στο γέροντά του, τον Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό, αλλά και κοντά εμέσως στον άλλον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ, τον Ησυχαστή. Γέροντα, με πολλή αγωνία και λαχτάρα, ποθούμε να ακούσουμε τον λόγο σας. Δεν είναι η πρώτη φορά, σεβασμιότατε, που έρχομαι στη Μητρόπολη σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Χαίρομαι γιατί έρχομαι σε ένα περιβάλλον οικείων και μάλιστα εις των τέταρτων ή πέμπτων κατανυχτικών εσπερινών. Βέβαια, όλοι οι εσπερινοί και όλες οι ακολουθίες είναι κατανυχτικές στην Εκκλησία. Αλλά ονομάζεται ιδιαίτερα η ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής, ιδιαίτερα κατανυχτική δια την ιδιαίτερη κατανυχτική ημνολογία την οποία μας προσφέρει η Μητέρα Εκκλησία. Ήρθα σήμερα στην ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης, ο λεγόμενος της Κλίμακος. Ο Δεσπότης μου είπε να μιλήσω για την άσκηση των μέσων της εν Χριστώ τελειότητος. Δεν γνωρίζω εάν εσείς μελετάτε την Κλίμακα. Δεν γνωρίζω εάν έχετε μελετήσει τον βίον του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου που λέγεται ο συγγραφέας της Κλίμακος και έχει και το όνομα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εγώ, σεβασμιότατη, άκουσα για την πρώτη φορά για την Κλίμακα όταν ήμουν 17 χρονών. Μου είπεν ο νυν ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνή, ο πατήρ Αθανάσιος στην Κύπρο,
μου λέει να διαβάζεις την κλίμακα. Λέγω, τι είναι αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Μου λέει, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και μάλιστα μου λέει, είναι μετά το Ευαγγέλιο. Μου έκανε εντύπωση και πήγα να το ψάξω, να το βρω. Στην Κύπρο δεν το βρήκα. Πήγα σε διάφορα βιβλιοπολία που ήταν τότε του Σωτήρος της ζωής, δεν είχαμε άλλα. Πήγα στο βιβλιοπωλείο του Σωτήρος, λέγω, θέλω την κλίμακα. Μου λέει, μα δεν έχουμε τέτοιο βιβλίο. Πηγαίνω στη Λεμεσό, στο άλλο βιβλιοπωλείο της ζωής. Μου λέει, δεν έχουμε τέτοιο βιβλίο. Μετά έψαξα και μου το έστειλαν από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου, την κλίμακα αυτή, και άρχισα να τη διαβάζω. Δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Η γλώσσα ήταν και μια άκρα καθαρεύουσα, αν θυμάστε. Μου έκανε εντύπωση όμως, από όσα καταλάβαινα τότε, ότι αυτός που έγραψε αυτό το βιβλίο δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι απλός συγγραφέας. Δεν μιλά ακαδημαϊκό το τρόπο. Μιλά ως εξουσίαν έχων. Μιλά με εμπειρία. Και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερον δοχείων της Θείας Χάριτος. Όταν διάβασα το βίο του που είναι στην αρχή, είδα ότι αυτός ο άνθρωπος εξ απαλών ον ήχων είχε την χάρη του Θεού πάνω του. Ήταν 16 χρόνων. Έφυγε από τον κόσμο. Πήγαινε εις την έρημο. Πήγαινε στο γέροντά του και υποτάχθηκε στον Αββά Μαρτύριον. Και όταν τον είδε, λέει ο βίος του, τον αντίκρισεν για πρώτη φορά ο γέρον Αναστάσιος, ο ηγούμενος εις Μονησίνα, μόλις τον είδεν, που ήταν νέος τότε δόκιμος. Λέει, εγώ συναντώ σήμερα όχι έναν απλόν δόκιμον, όχι έναν απλόν μοναχόν, αλλά συναντώ τον ηγούμενο της Μονής του Σινά. Και αυτό επαληθεύθην μετά από 40 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Άγιος Ιωάννης, που μετέπειτα τον ονόμασαν νέον Μωυσήν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εβίωσεν τα του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα όταν πήγα δόκιμος, σεβασμιότατε, εις τον αείμνηστο γέροντά μου, τον γέροντα Ιωσήφ, του λέγω, τι θα διαβάσω, γέροντα? Και μου λέει, θα πάρεις την κλίμακα. Του λέω, μα την διάβασα όταν ήμουν στον κόσμο. Όχι, μου λέει, τώρα θα την διαβάσεις. Και θα την διαβάσεις λέξη προς λέξη, γραμμή προς γραμμή, διότι μέσα περικλείεται όλος ο πνευματικός νόμος. Μέσα εμπεριέχεται ο καταστατικός χάρτης του κοινοβιακού μοναχισμού. Ο Άγιος Ιωάννης απευθύνεται προς τους μοναχούς, και όμως η Εκκλησία προβάλλει την κλίμακα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεν την προβάλλει μόνο στους μοναχούς, γιατί ξέρετε, υπάρχει τυπικό στο Άγιον Όρος πάντοτε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή να αναγινώσκεται η κλίμακα στην Τράπεζα των Μονών. Γι' αυτό το συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Το τυπικό, λέει, το Βατοπεδινών, αλλά και άλλα τυπικά των Μονών του Άγιου Όρους. Κατά την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έως τη Μεγάλη Εβδομάδα αναγινώσκεται η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου. Σας προτρέπω να τη μελετήσετε. Απευθύνεται, όπως είπα, στους μοναχούς. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Γιατί? Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, όπως μερικοί νομίζουν, καλογερική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Υπάρχει μία, η πατερική πνευματικότητα που συμμετέχουμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης έχει χωρίσει τις διάφορες αρετές σε κλίμακες, γι' αυτό λέγεται κλίμαξ. Και όταν διαβάσει κανείς την κλίμακα,
και τη διαβάζει κανείς πολλές φορές, αλλά δεν χορταίνει. Δεν αισθάνεται ότι η κλίμακα είναι ένα βιβλίο που το διάβασες και το έβαλες στον χώρο των βιβλίων τα οποία μελέτησες. Όχι. Διότι ακριβώς είναι ο ζών και ζωοποιός λόγος του Χριστού μας. Βλέπει κανείς πως ο Άγιος αυτός αρχίζει με τον λόγον περί αποταγής και θέλει τον άνθρωπο που αφιερώνεται προς τον Θεό να αποτάσσεται τα του κόσμου. Τι σημαίνει όταν λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποτάσσεται τα του κόσμου? Δεν εννοεί ότι αποστρέφεται τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Τι κάνει αυτός που αποτάσσεται τα του κόσμου? Αποτάσσεται το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Αποτάσσεται την εμπαθή πλευρά του κόσμου. Γι' αυτό και όπως έλεγα σε μερικούς που ήρθαν στο Άγιον Όρος, ότι ο μοναχός που φεύγει από τον κόσμο δεν απορρίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο και έχει σημασία. Απορρίπτει το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου και φεύγει από τον κόσμο από αγάπη προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του κόσμου το αισθάνονται αυτό και αυτόν και έρχονται στην έρημο. Από ανέκαθεν οι άνθρωποι πήγαιναν στην έρημο και μάλιστα στους πρώτους αιώνες που ήταν οι κίνδυνοι από ληστές, ήταν οι κίνδυνοι από άγρια θηρία, ήταν οι κίνδυνοι από πειρατές, ήταν οι συγκοινωνιακές γραμμές πολύ δύσκολες και εντούτοις όμως ετολμούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι και πήγαιναν και συναντούσαν τους ανθρώπους εκείνους που απετάσσονται τον κόσμο. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, είναι μεγάλο πράγμα να στραφεί κανείς προς τον Θεό και να μην κολλάει η καρδιά του σε τίποτε το ανθρώπινο. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, να ζει ο άνθρωπος που ποθεί τον Θεό υπό τους απολύτους όρους της χρείας, δηλαδή της ανάγκης. Και προχωρεί ο Άγιος Ιωάννης και λέγει ότι για να μπορέσεις να αγαπήσεις τον Θεό, γιατί το κεντρικό νόημα της Κλίμακος που έγραψε είναι να μας βοηθήσει να έχουμε μία προσωπική σχέση με τον Χριστό. Διότι ο Χριστός, όπως ξέρουμε, ήρθε εις τον κόσμο. Δεν ήρθε, όπως λένε οι πατέρες οι Άγιοι, για να μας δώσει απλώς ειδικές διδασκαλίες. Ήρθε να μας δώσει τον εαυτό του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης πολύ επιμένει να προσεύχεται ο άνθρωπος, να μην κολλάει η ψυχή του και να μην έχει προσπαθητική διάθεση στα πράγματα του κόσμου τούτου και να στρέφεται εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Γι' αυτόν υπάρχει ο λόγος περί απροσπαθίας. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αφορούν όλους μας. Γι' αυτό και πολλά βιβλία τα οποία είναι μοναχικά, η Εκκλησία τα έχει και στην ενωριακή Εκκλησία. Διότι αυτά αφορούν όλους και ωφελούμεθα όλοι. Και όταν διαβάσει κανείς την Κλίμακα, θα δει ότι ο Άγιος Ιωάννης θέλει να μας βοηθήσει να αφοσιωθούμε εις τον Θεό. Να μου πείτε ότι μα μπορεί ο άνθρωπος να αφοσιωθεί εις τον Θεό εφόσον είναι στον κόσμο? Βεβαίως και μπορεί, και βεβαίως μπορεί η καρδία του να είναι μέσα εις τη λεγόμενη μέρημνα. Αλλά ο νους που, όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης εις Κλίμακος, να ασκηθεί εις την προσευχή. Γι' αυτό και λέγει κάπου πολύ ωραία: Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Διότι ακριβώς το όνομα του Ιησού μαστίζονται οι δαίμονες, μαστίζονται οι εχθροί μας. Και δια του ονόματος του Ιησού χαριτώνεται ο νους, και ότι το νους εντρυφά εις τα της θείας και νόσιος. Και τότε ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται και καταλαβαίνει εμπνεύματι Αγίω των λόγων της παρουσίας του Χριστού εις τον κόσμο και αρχίζει και μπαίνει στα έσω του καταπετάσματος και βλέπει το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτόν και ο Απόστολος Παύλος, αν ενθυμίστε, τονίζει πολύ σαφώς
ότι πρέπει ο χριστιανός να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό λέει τούτο φρονίστο εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού. Και δίνει πολύ σημασία ο Άγιος Ιωάννης εις τον προσευχήν. Γι' αυτό και ονομάζει την προσευχήν συνουσίαν ανθρώπου και Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να είμεθα φυλακόλουθοι. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπήσουμε την προσευχήν. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπήσουμε τη μονολόγηση στην ευχή και να διαθέτουμε ένα χρόνο μικρόν έστω και να δολεσκούμε εις τη μονολόγηση στην ευχή. Τότε διανοίγεται ο νους του συνιένετας γραφάς. Τότε αρχίζει ο άνθρωπος και μπαίνει σε μια άλλη σφαίρα. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγει από την τροχιά της γης και πάει στην τροχιά του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αξιοποιήσει τα πνευματικά του δώρα. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να αξιοποιήσει τα πνευματικά του χαρίσματα. Και τότε αρχίζει και εντρυφάει εις το πρόσωπο του Χριστού και τότε αρχίζει η χάρις και του δείχνει τις αμαρτίες του. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο αγωνιζόμενος άνθρωπος που ποθεί τον Θεόν και αγωνίζεται ειλικρινά, η χάρις του δείχνεται στις αμαρτίες του χωρίς να απογεινώσκει, χωρίς να απελπίζεται, αλλά οι αμαρτίες που τις βλέπει μπροστά του είναι απλώς τροφή ταπεινοφροσύνης. Και τότε μέσα στην ταπείνωση ζει την μετάνοια. Που η μετάνοια, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, δεν είναι απλώς μια μεταμέλεια, όπως ξέρετε, αλλά μια διαρκής αυτομεμψία, μια διαρκής διαρκής κατάγνωση του εαυτού μας που είναι χάρισμα από τον Θεό. Και δεν είναι τυχιόντι ότι ο Χριστός μας στην επίσημη ιεραποστολική του παρουσία άρχισε με τη λέξη μετανοείτε. Και μάλιστα δεν είναι τυχιόντι ότι το Ευαγγέλιο εγγράφει στην ελληνική γλώσσα. Το μετανοείτε είναι εστός διαρκείας, διότι ακριβώς ο άνθρωπος που ποθεί τον Θεό πρέπει συνεχώς να μετανοεί, πρέπει συνεχώς να αναστενάζει, πρέπει συνεχώς να συντρίβεται. Και τότε με αυτήν την πρακτική εκδήλωση της ταπεινώσεως ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε καταλαβαίνει ότι ό,τι έχει, τα έχει από τη χάρη. Γι' αυτόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Και αν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβικας, υπεραφέσεως αμαρτιών προσεύχω». Είναι μεγάλο πράγμα να προσεύχεται κανείς για την άφεση των αμαρτιών του. Και όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος ήταν μεγάλος νηπτικός πατέρας, γι' αυτόν και η Εκκλησία τον ονόμασε νέον Μωυσήν, που ο Μωυσής ήταν ο Θεόπτης προφήτης, ότι πρέπει ο άνθρωπος να νοιάζεται και για τα κρύφια αμαρτήματα. Όπως ο μέγας ησυχαστής, ο προφητάναρχος Δαβίδ, που λέγει στο ψαλτήριό του «Εκ των κρυφίων που καθαρισώμαι». Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει δια της χάριτος μέσα στον εαυτόν του, τότε βλέπει συνεχώς την διαστροφή που επέφερε η πτώση του ανθρώπου, η πτώση του Αδάμ. Και τότε αρχίζει και δακρύει, όχι για τον εαυτόν του μόνον, αλλά και για ολόκληρη την οικουμένη. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης τονίζει πάρα πολύ το πένθος το κατά Θεόν, τονίζει το κλάμα, που όπως ξέρετε στην πατερική θεολογία, το κλάμα δεν είναι καρπός της μελαγχολίας και της καταθλίψεως, αλλά το κλάμα είναι καρπός του πόθου του Θεού. Και κουβέντιαζα με έναν πριν από καιρόν και του έλεγε για την κλίμακα. Ήταν και ρασοφόρος. Και αυτός ο ρασοφόρος μου έλεγε, αυτά τώρα δεν γίνονται γέροντα, δεν γίνονται αυτά. Και του λέω, μην το λες αυτό. Εμείς εδώ γνωρίσαμε ανθρώπους που εβίωσαν την μετάνοια, που εβίωσαν την αποταγή, που εβίωσαν την απροσπάθεια, που εβίωσαν την αυτομεψία, που εβίωσαν το πένθος, που εβίωσαν το κλάμα. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο φως το άχτιστο. Ήταν αυτοί που αγάπησαν τον Θεό. Ήταν αυτοί που πραγματικά είχαν θείες εμπειρίες στο Άγιον Όρος. Και θυμούμε σεβασμιότατε τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που ήμουν αρκετές φορές στη λειτουργία του. Και το αντιμίσιον, όταν έβλεπες, ήταν τόσο μουσκημένο από τα δάκρυά του,
σαν να το βουτούσες στο νερό και να το έβγαζες. Και όταν τον ερωτούσα, γιατί κλαίεις γέροντα τόσο πολύ, μου απαντούσε κλαίγοντας, δεν μπορεί παιδί μονούς μου να αντέξει και κάνω μεγάλον κόπο όταν λειτουργώ, διότι μου διανοίγει χάρη στο νου και καταλαβαίνω τη θυσία του Χριστού μας. Και ακριβώς όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη θυσία του Χριστού, όπως μου έλεγε, μόνον κλαίει, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και μάλιστα μου έφερνε σαν παράδειγμα τον Όσιο Σάββαν των Υγειασμένων, ο οποίος ξέρετε ότι χειροτονήθηκε γύρω στα 60 του χρόνια και λειτουργήσε μία φορά μόνο. Μετά εξομολογούσε, γιατί όπως έλεγε ο ίδιος στους μαθητές του, η χάριση στην πρώτη λειτουργία του έδειξε την αληθινή πραγματικότητα, τι συμβαίνει στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Με το ζόρι έβγαλε την πρώτη Θεία Λειτουργία και μετά δεν μπορούσε να ξαναλειτουργήσει. Να μου πείτε, αν όλοι οι ιερείς είχαν τέτοιες εμπειρίες, τότε θα σταματούσε η λειτουργία. Δεν επιτρέπει ο Θεός σε όλους, αλλά σε μερικούς επιτρέπει αυτό για να μας βάζει εμάς των προβληματισμών ότι τι μεγάλο μυστήριο είναι η Θεία Λειτουργία που συγκροτεί την όλη Εκκλησία και τι πράγματα και γεγονότα γίνονται τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε, αλλά οι άνθρωποι που έχουν μάτια, που εργάζονται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτοί έχουν τη Θεία Αίσθηση, έχουν τη Θεία Γνώση, βλέπουν μακριά, βλέπουν βαθιά. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω, Σεβασμιότατε, όταν εγινόταν η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και ήταν ο Άγιος Παΐσιος σε ένα μοναστήρι και ήμουν εγώ δίπλα του. Ξέρετε ότι ο Άγιος Παΐσιος εκρυβόταν πολύ. Δεν εκδηλωνόταν όταν έκλαιε ή όταν είχε έτσι κατάνοιξη. Τότε όμως ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε να κλαίει γοερός. Και τότε ήμουν περίεργος εγώ. Πήγα, τον πλησίασα και του λέω, γέροντα, τι συνέβη? Μου λέει, παιδί μου, είδα στο δισκάριο των Χριστών όπως είναι στο επιτάφιο. Δεν μπορούσα να αντέξω και μάλιστα επειδή η λειτουργία αυτή γίνεται στο Σολέα, τότε μου λέει, την ώρα που ήταν η κλάση του Τιμίου Άρτωπου των Ιερέων, έβλεπα τον Χριστόν που ήταν με το σώμα του και κόβαν τα πόδια του και τα χέρια του. Και δεν μπορούσα να αντέξω. Διότι ακριβώς γιατί? Διότι εχαριτώθην ο νους δια της νοεράς εργασίας. Εχαριτώθην ο νους δια της ασκήσεως. Εχαριτώθην ο νους δια της αδιαλείπτου ευχής. Και τότε να ξέρετε, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος όταν μπαίνει στο βάπτισμα και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δέχεται μεγάλη χάρη και έχει μεγάλες δυνατότητες να προχωρήσει εις τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αυτόν το οποίο τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ιδιαίτερα, τονίζει πάρα πολλά, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πνευματικόν πατέρα, στον οποίο θα υπακούμε, τον οποίο θα συμβουλευόμεθα και ο οποίος θα σας, άλλος Μωυσής όπως λέγει, θα μας οδηγήσει εις την νοεράν χώρα της Επαγγελίας. Γι' αυτό μερικοί αγνοούν το θέμα της εξομολογήσεως, το θέμα της πνευματικής αναφοράς, διότι να ξέρετε ότι η εξομολόγηση είναι αυτή που μας καθαρίζει και μας ετοιμάζει να ποθήσουμε τον Θεό και να ποθούμε την χάρη Του. Γιατί στην πνευματική ζωή όποιος θέλει κάτι δεν το επιτυχάνει. Πρέπει να το ποθεί. Γι' αυτό και εμείς τώρα την Μεγάλη Τεσσαρακοστή κάνουμε κουρέσεις στα μοναστήρια μας ή σε αυτήν την κατανυχτική περίοδο κουρές μεγαλοσχήμων. Και όταν λέμε στον υποψήφιο να έρθει να καρεί μεγαλόσχημος, τι προσήλθες αδελφέ εν το μοναστήριο τούτο και εν τη Αγία Συνοδιατάφτη και τι απαντά ο μέλλον καρίνε. Δεν απαντά θέλω των βίων της ασκήσεως, αλλά ποθών των βίων της ασκήσεως τίμιε πάτερ. Είναι μεγάλο πράγμα να ποθούμε τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να ποθούμε τον Θεό και μετά να αισθανόμεθα την αγάπη. Γι' αυτό και ως τελευταία κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης έβαλε την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Γι' αυτό έλεγα και σε έναν έτσι προσκυνητή της Μονής που μου έλεγε και τους τζιχαντιστές ότι και αυτοί αγωνίζονται για την ιδεολογία τους.
και του λέγω ένα πράγμα το οποίο όντως εντυπωσιάστη. Του λέγω οι τζιχαντιστές πηγαίνουν και αυτοπυρπολούνται με μίσος στους ανθρώπους εκείνους που η αυτοπυρπόληση ίσως τους θανατώνει. Έχουμε τους μάρτυρες τους δικούς μας, οι οποίοι αγαπούν τους δημίους τους. Και μάλιστα σε ένα μάρτυρα, τον Άγιο νομίζω Καλλίνικο, όταν πήγαν από την πρωτεύουσα της επαρχίας να πάνε στην Κόμη να το βρουν τον μάρτυρα, συνάντησε έναν άγνωστον άνθρωπο και του λέγει «Θέλουμε τον Καλλίνικο». Τους λέγει «Τον ξέρω ποιος είναι, αλλά σας βλέπω κουρασμένος. Ελάτε στο σπίτι μου να σας φιλέψω λίγο να ξεκουραστείτε». Ήταν ο ίδιος ο μάρτυρας. Τους εξεκούρασε, τους φιλοξένησε και μετά τους λέει «Εγώ είμαι». Και λέγει «Στο βίο του δυσκολεύτηκαν οι δήμοι να το συλλάβουν, διότι βρεθήκα σε δύσκολη θέση, γιατί ο άνθρωπος του Θεού αγαπά τους εχθρούς του». Γι' αυτόν το σήμα κατά τεθέν του Ευαγγελίου, που είναι το μεγαλείο του Ευαγγελίου και το μεγαλείο του κάθε χριστιανού, ότι αγαπούμε τους εχθρούς. Και έλεγε ο Άγιος Σιουλανός ο Αθωνίτης, όπως ξέρετε σεβασμιότατε, εκείνος ο οποίος δεν αγαπά τους εχθρούς του, δεν είναι χριστιανός. Γι' αυτόν και μέσα σε αυτόν το βιβλίο που σας προτρέπω να το μελετήσετε, θα δείτε πόσο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον Χριστόν, πόσο μπορεί να τον αγαπήσει τον Χριστόν και θα έρθει σαν συνέπεια της όλης πνευματικής του εργασίας να αγαπήσει τον εχθρόν του. Και όχι μόνο να τον αγαπήσει, αλλά θα προσεύχεται με πόθον, με αγάπη, με δάκρυα. Γιατί ο αληθινός χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος προσεύχεται για τους εχθρούς του. Και σήμερα ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι ανησυχούμε, ότι είμαστε σε μία αφιβολία, σε μία ανασφάλεια. Το έθνος μας είναι σε μία όχι καλή κατάσταση. Επιβάλλεται να ασχοληθούμε με την πνευματική εργασία και ιδιαίτερα με την εσωτερική νηπτική ζωή που επαγγέλλεται ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και τότε να ξέρετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ, όχι μόνο την πατρίδα μας. Και ένας γέροντας του Αγίων Όρος μου έλεγε, και αυτόν το από έρευνες που έκανε, ότι η Κωνσταντινούπολης θα επορθείτον από τους Τούρκους 100 χρόνια πριν. Και ακριβώς οι άνθρωποι του Θεού, οι νηπτικοί πατέρες που ήταν εκεί, με την νοεράν προσευχή που εμάθαιναν και τους κοσμικούς να λένε την νοεράν προσευχή, ανεβλήθηκε 100 χρόνια η εκπόρτιση της Κωνσταντινούπολης και του Βυζαντίου. Εκείνος ο οποίος προσεύχεται μπορεί πάρα πολλά πράγματα να κάνει και πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να μελετήσετε και να μελετήσουμε όλοι την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου για να ανάψει πόθο στην καρδία μας. Γιατί το μυστικό της πνευματικής ζωής είναι το άειλον πυρ της χάριτος. Προχθές είχαμε πανήγυρι. Κάποιος ήταν ένας άνθρωπος ενάρετος εκεί και λέει σε έναν ιερομόναχον, του λέει «Πάτερ, προσπαθεί να αγαπήσεις τον Χριστόν, αλλά μέσα σου δεν βλέπω αυτήν τη φωτιά ακόμα. Πρέπει να αρχίσει να εσπείρεται η φωτιά, το πυρ του Χριστού, και αυτόν το πυρ θα σε οδηγήσει να ασκήσει, θα σε οδηγήσει να αφοσιώνεσαι, θα σε οδηγήσει στο να αγαπήσεις τον Θεό και τότε οπωσδήποτε θα γίνεις δοχείον της χάριτος και θα ωφελήσεις και τον εαυτό σου και τους ακούοντάς σε. Σεβασμιότατε, χαίρομαι που είμαι μαζί σας, εύχομαι καλή Ανάσταση και όλοι μας να προσευχηθούμε. Και ρώτησα την ημέρα της Αναστάσεως κάποιων μοναχών, εσάνθηκες τίποτε την ημέρα στην Αγρυπνία της Αναστάσεως? Ξέρετε τι μου είπεν? Άκουσα τον Χριστό να μου λέγει «Αληθώς Ανέστη». Άρα λοιπόν, ευλογημένος ο χριστιανός που βιώνει την πενθική οδόν και την πενθική περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής και αισθάνεται μέσα του την Ανάσταση του Χριστού. Αμήν. Δεν ξέρω αν χορτάσατε τον λόγο του Γέροντα. Νομίζω, εγώ αισθάνομαι ότι μας έβαλε την καραμέλα στο στόμα και γρήγορα την έβγαλε. Αλλά βλέποντας ο Γέροντας την δική μας αδυναμία,
και γνωρίζοντας πολύ καλά την δική μας ψυχική κατάσταση, δεν θέλησε για πολλή ώρα να μας κουράσει. Όμως νομίζω ότι οι λόγοι του ήταν τόσο μεστοί, τόσο όρημοι, τόσο χαριτωμένοι, που η καρδιά μας αισθάνθηκε αυτό που αισθάνθηκαν οι δύο μαθητές στον δρόμο προς τους Εμαούς. Δεν είπαν όταν ο Κύριος εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε, δεν είπαν μεταξύ τους «Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν». Δεν ήταν μέσα μας η καρδιά μας, δεν κεγόταν μέσα μας η καρδιά μας από τους λόγους που ακούγαμε από αυτόν τον άγνωστο που ήταν τελικά ο Ιησούς Χριστός. Αυτή την καύση της καρδιάς, αδελφοί μου, νομίζω ότι αισθανθήκαμε όλοι μας, ακούγοντας τους λόγους του γέροντος Εφραίμ, τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, τους λόγους της πατερικής ασκητικής διδασκαλίας, που δεν είναι άλλοι λόγοι ευαγγελικοί, λόγοι του Κυρίου. Λόγοι που επαναλαμβάνονται με την ίδια ακρίβεια και πιστότητα και στις δικές μας ημέρες και που ως λόγος ζών και λόγος που ζωοποιεί μας προσφέρθηκε και σε εμάς σήμερα από το στόμα του γέροντος Εφραίμ. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε για μία ακόμα φορά ευγνώμονες. Η Μητρόπολη μας, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και δική σας Μητρόπολη, και όποτε ο Θεός οδηγήσει τα βήματά σας σε εμάς, θέλω να γνωρίζετε ότι πάντοτε θα σας περιμένουμε με τον ίδιο πόθο και την ίδια λαχτάρα για να πάρουμε την ευχή σας και να ακούσουμε τους λόγους σας. Σας παρακαλούμε δε να προσεύχεστε για όλους εμάς εκεί στο Άγιον Όρος, για τον Επίσκοπο, για τους καλούς μας κληρικούς που τους χαιρόμαστε και τους καμαρώνουμε, για αυτόν τον ωραίο λαό γέροντα που δόξα τω Θεώ κατακλείζει κάθε Κυριακή εδώ τον Μητροπολιτικό μας ναό, για την Θεσσαλονίκη μας, για την πατρίδα μας ολόκληρη, να προσεύχεστε γέροντα. Έχουμε ανάγκη των προσευχών σας, διότι γνωρίζουμε ότι οι δικές σας προσευχές σας ακούονται, ενώ οι δικές μας δεν ξέρω μέχρι πού φτάνουν. Ευχαριστούμε πάλι και πολλάκις και φιλούμε το χέρι σας με σεβασμό. Θα ήθελα όμως, αδελφοί μου, να σας εκφράσω και μία ακόμα έτσι χαρά που έχω σήμερα. Η χαρά είναι ότι σήμερα ανάμεσά μας έχουμε και τον ευαισθημολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό, είναι ο γέροντας που είναι δεξιά μου. Όσοι ίσως έχετε ισχυρή μνήμη θα θυμάστε ότι ήταν ο πρωτοσύγγελος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και ένας από τους πρώτους συνεργάτες του και τα πνευματικά του παιδιά. Ήλθε εδώ στη Μητρόπολη μας για να συναντήσει τον γέροντα, τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, τον πατέρα Εφραίμ, και με την ευκαιρία να συναντήσει και με τον επίσκοπό σας, διότι μας συνδέει έτσι μεγάλη πνευματική σχέση από πολλά έτη. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν με πάρα πολύ χαρά, με πάρα πολύ αγάπη, και του λέμε ότι η Καλαμαριά, θέλουμε να την αισθάνεται την Καλαμαριά και ολόκληρη τη Μητρόπολη μας σαν σπίτι του, και όσες φορές έχει την ευκαιρία ή έρχεται προς τη Θεσσαλονίκη, πάντοτε οι καρδιές μας είναι ανοιχτές και για τον πατέρα, Θωμά, όπως ανοιχτές, και αυτό θέλω να το ακούσετε αδελφοί μου, οι καρδιές μας και η καρδιά του Επισκόπου σας είναι για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου, για κάθε έναν ο οποίος κηρύσσει Χριστόν και τούτων σταυρωμένων, ορθοδόξος, το υπογραμμίζω αυτό, και εκκλησιαστικός. Κάθε ένας που λέει ότι κηρύσσει Χριστόν σταυρωμένων και δεν κηρύσσει ορθοδόξος και εκκλησιαστικός, δεν έχει θέση στη Μητρόπολη μας. Οι υπόλοιποι όλοι είναι καλοδεχούμενοι, κύριε Δήμαρχε, και εσείς είστε φιλόξενος, το γνωρίζω. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι στην Καλαμαριά μας. Να ευχαριστήσω και το τηλεοπτικό κανάλι μας, το 4Ε, τη φωνή της Ορθοδοξίας και του Χριστού στα σπιτικά μας, τις αδελφές που κάνουν τόσο μεγάλο έργο, τόσο αυτές που είναι στις κάμερες, που είναι στο στούντιο, που είναι στο τυπογραφείο, διότι το τυπογραφείο οικονομικά έχει αναλάβει το μεγάλο κόστος αυτού του εγχειρήματος. Να παρακαλέσω να βλέπετε το 4Ε,
Κλείστε αυτά τα χαζοκούτια, ανοίξτε το κανάλι του Χριστού και της Εκκλησίας μας. Και επειδή μας βλέπουν, το ξέρω πολύ καλά, λαμβάνω τακτικά μηνύματα σε κάθε ζωντανή σύνδεση από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, από την Μέση Ανατολή, από την Κύπρο μας, από που κατάγεται και ο Γέροντας. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που και σήμερα άκουσαν την ομιλία του Γέροντος Εφραίμ. Τους μεταφέρω την αγάπη μου, τους ασπασμούς μου και τις ευχές μου για έναν καλό και καρποφόρο πνευματικό αγώνα και για μια ευλογημένη φωτοφόρο Ανάσταση, την οποία καλή Ανάσταση εύχομαι και σε όλους σας αδελφοί μου, για να ζήσουμε κι εμείς την εμπειρία αυτή που ανέφερε ο Γέροντας, ούτως ώστε όταν πούμε στον εαυτό μας «Χριστός Ανέστη», να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού να μας πει «Αληθώς Ανέστη». Να είστε όλοι ευλογημένοι. Αύριο το απόγευμα, στις 8 η ώρα, για τους νέους και τις νέες, κάτω των 40, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να ακούσουμε τον Γέροντα της Ιεράς Μονής του Κουτλουμουσίου, τον Πατέρα Χριστόδουλο, στις 8 η ώρα στο εκκλησιαστικό μας κέντρο της Καραμαούνα, για τους νέους και τις νέες, επαναλαμβάνω, αύριο στις 8 η ώρα. Το απόγευμα, το πρωί, συγγνώμη, στις 11, σύναξη με τους κληρικούς μας, με τον Γέροντα Χριστόδουλο. Θα ήθελα λίγο να με προσέξετε. Την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, θα έχουμε την μεγάλη ευλογία, αδελφοί μου, να υποδεχθούμε τα τίμια πάθη του Κυρίου μας, τα Άγια Πάθη, δηλαδή τίμιο ξύλο, τμήμα από τον Σπόγκο, τμήμα από τον Αγκάνθινο Στέφανο, τμήμα από τη Χλαμίδα και ένα μέρος της κόμης του Αγίου Ιωάννου του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, που φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αιγίου και είναι δώρο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων στην Ιερά Μονή κατά την περίοδο που χτίστηκε η Μονή. Θα έρθει εδώ στη Καλαμαριά μας. Κύριε Δήμαρχε, σας περιμένουμε και εσάς στην υποδοχή, διότι είναι πολύτιμο κοιμήλιο. 4 ώρα στην πλατεία Ίδρας η υποδοχή και μετά στην Αγία Παρασκευή στη Νέα Κρίνη. Θα παραμείνει τα άχραντα πάθη μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είναι ανοιχτός ο ναός. Να έλθετε και να προσκυνήσετε. Θα γίνονται συνεχόμενα ακολουθίες. Παρακλητικός κανόνας στον Τίμιο Σταυρό, χαιρετισμοί, ευχέλαιο, αγιασμός, μεγάλα απόδειπνα, αγρυπνίες, θείες λειτουργίες. Θα υπάρχει ένας πνευματικός συναγερμός στη Μητρόπολη μας για αυτές τις 5 ημέρες που θα έχουμε τη μεγάλη αυτή ευλογία. Να προσκυνήσουμε όλοι, αδελφοί μου. Να λάβουμε δύναμη, χάρη, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Αλλά επαναλαμβάνω και λέγω ότι αν τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς κάνουμε αυτά που... και δεν κάνουμε αυτά που μας είπε ο Γέροντας, μάταιος είναι ο αγώνας μας. Θέλει καθαρή καρδιά που επιτυγχάνεται με την άσκηση για να μπορούμε να γευόμαστε τις δωρεές του Θεού, είτε έρχονται από τα τιμία προσκυνήματα, είτε από αυτήν την άμεση επαφή με τον Χριστό μας. Αδελφοί μου, φεύγουμε όλοι μεθυσμένοι από τον Λόγο του Γέροντα και από τη Χάρη του Θεού. Κρατήστε καλά αυτό που ακούσαμε στην καρδιά μας. Μην το σκορπίσουμε τώρα βγαίνοντας με φιλιαρίες. Πηγαίνετε στα σπιτικά σας. Προσευχηθείτε να καρποφορήσει ο Λόγος του Γέροντα, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε καρποφορία, να είμαστε γη αγαθή και καλή, όπου θα καρποφορεί ο Λόγος του Θεού που σπείρεται. Να έχετε την ευλογία του Θεού, κάθε καλό. Θα βάλω ένα μικρό κανόνα στο Γέροντα. Αν μου επιτρέπετε, Γέροντα, ένα μικρό κανόνα. Τώρα, εγώ παιδί σας είμαι, αλλά συγχωρέστε με. Να σταθείτε εδώ και να περάσουν οι πιστοί μας, να σπαστούν το χέρι σας και να φιλήσουν και το Τίμιο Σταυρό που θα κρατάτε στο χέρι, για να πάρουμε δύναμη ακόμα περισσότερη και ενίσχυση και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα παρακαλέσω από το κέντρο μόνο ο κύριος Δήμαρχος και οι μοναχές να περάσουν αφού χαιρετήσουν πρώτα οι ιερείς μας και στη συνέχεια δεξιά και αριστερά ο Γέροντας όλους θα μας χαιρετήσει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.